Γεια χαρά. Αυτό που είδαμε χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από την εθνική μας ομάδα, δεν ήταν προσβολή της εθνικής ομάδας. Ήταν προσβολή της μπάλας. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που πήραμε το Euro. Τα βάζουμε κάτω και λέμε, σε αυτά 15 χρόνια υπήρχε κανένα πρόοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Το μόνο που βλέπουμε, ξέρετε ποιο είναι? Σήμερα αυτοί που παίζουν στην εθνική ομάδα είναι γατάκια, στην κυριολεξία γατάκια, μπροστά στους τότε διεθνείς που σήκωσαν το Euro. Που αυτοί, οι τότε διεθνείς, δεν ήταν οι σούπερ παίκτες, δεν ήταν οι σπουδαίοι παίκτες. Αλλά καμιά σχέση με τους σημερινούς. Τα σημερινά, επαναλαμβάνω, γατάκια. Νιάου. Έλα, φίλε. Ναι, κύριε Γεωργίου, καλησπέρα. Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Ήθελα να πω το εξής. Δεν είσαι αντιολυμπιακός. Και δεν το λέω για να με ρολιπτήσω υπέρ σου. Μια φορά είπες, επειδή η ΕΠΟ είναι σε όλους τους άλλους, ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, και διαψεύστηκε. Και είσαι αντιολυμπιακός, δεν είσαι. Ίσα ίσα που λες και τα καλά και τα κακά, εις βάρος και υπέρ όλων των ομάδων. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λέω αυτά που βλέπω. Όπως τα βλέπω. Όπως τα βλέπω. Του πραγματικού γεγονότος. Τώρα, πρωτού σου πω για τη μουσική, σε πάω καταρχήν για τη μουσική που ακούς. Είχες πει μία λέξη. Είχες πει ότι η μουσική είναι ο ήχος. Και συμφωνώ μαζί σου. Γιατί όταν ο ήχος δεν είναι αυτός που πρέπει, όποιος και να τραγουδάει, ό,τι όνομα και να έχει, ό,τι καριέρα και να έχει κάνει, δεν είναι τίποτα. Είναι και η στίχη, έτσι, η στίχη, όποια στίχη και να είναι. Δηλαδή, μπράβο. Δεν κατάλαβα. Και θα σε παρακαλέσω, πρωτού πάμε στα αθλητικά για δύο λεπτά μόνο, για να μην καθυστερώ τους αθλητικό αυτό. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για τους Rolling. Εγώ στην εποχή της εφηβείας και μετεφηβείας είχα κόλλημα με τους Animals. Δεν μου αρέσαν περισσότερο. Όλοι είχαμε κόλλημα με τους Animals. Όλοι, βλέπεις. Κι όμως, όλοι μιλάνε σήμερα για Rolling Stones. Κοίτα, ξέρεις κάτι, Ναι. Οι Beatles και οι Rolling Stones επηρέασαν περισσότερο από όλους τους άλλους. Επηρέασαν τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Έχω την εντύπωση, και θα αναφέρω ένα όνομα το οποίο βέβαια τώρα είναι μεγάλος, και ο Νίκος ο Μαστοράκης. Μας είχε κάνει τότε ως μετέφηβους, εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο, μας είχε κάνει πλήση εγκεφάλου, που θα τις φάξω και satisfaction. Πλήση εγκεφάλου. Δεν, και τους Animals τους άκουγα. Μα δεν μιλάω μόνο για Ελλάδα, μιλάω παγκόσμια. Οι Beatles και οι Rolling Stones. Εγώ μιλάω για Ελλάδα, γιατί τότε δεν είχα άποψη για το εξωτερικό. Επαναλαμβάνω, για όλο τον κόσμο. Οι Beatles και οι Rolling Stones έχουν επηρεάσει περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους στον κόσμο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Οι Animals ήταν. Πάμε στα αθλητικά. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Για δύο ματς. Το χθεσινό, βέβαια, το οποίο ήταν καφενείο, αλλά και για το μάτς του Ολυμπιακού με την Μπρατισλάβα. Θέλω να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις όταν κλείσω. Έβλεπα έναν Ολυμπιακό, ο οποίος μεταξύ της γραμμής της μεγάλης περιοχής των Κροάτες, δεν ήταν αυτή? Όχι. Η Μπρατισλάβα τι ήταν? Σλοβακία. Έβλεπα έναν Ολυμπιακό μεταξύ της μεγάλης περιοχής των Σλοβάκων και του κέντρου, που πραγματικά κεντούσαν. Και όταν φτάνανε στη μεγάλη περιοχή, μου θυμίζανε ερασιτέχνες του Μενιδίου. Σου έχω ξαναπεί τον Αχαρνοϊκό που έβλεπα όταν ήμουν πιτσιρικάς. Πού το αποδίδεις αυτό? Και δεύτερον, στη χθεσινή ήταν ξυλοκόπη η Κοσοβάρη. Μα αυτή η δική μας, ένα σουτ, ρε παιδιά. Αυτοί κάνανε 3-4 σουτ, βέβαια, όχι στα Περιστέρια, στο Θεό επάνω. Κάντε ένα σουτ, ρε παιδιά, μήπως και γίνει ένα λάθος, μια στραβή. Το σπουδαίο το απόλυτα μάλλον, ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο, το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, τα παρατήσαν όλα, δεν είχαν δυνάμει. Δεν βγαίναν έξω από την περιοχή. Είναι τρομερό. Δεν απείλησαν ούτε μία φορά. Καρτερικά περίμεναν το θάνατο. Δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω δεν είχαν δυνάμεις. Οι άλλοι ακόμη είχαν δυνάμεις. Τρέχανε σαν τα διαβόλια. Παντού. Από τα ράουτ μέχρι το κέντρο και πίσω και το ένα και το άλλο. Οι δικοί μας δεν είχαν δυνάμεις. Αλλά και να σου πω και κάτι. Και αυτοί που περιμέναμε να αποδώσουν κάτι περισσότερο ήταν μετριότατοι. Έτσι. Και αυτός ο Τσιμίχας εκεί πέρα είχε ένα Κοσοβάρο και ξυλοκόπος ήταν. Ρε μεγάλε, κάνε μια τρίπλα από αυτές, ξέρεις, και αυτές και αυτά τα σπριντ που έκανε όταν ήταν. Για τον Τσιμίχα, ο οποίος είναι το που λέμε, έτσι, το έχω πει τόσες φορές, έχω να πω το εξής. Με την απόδοση που είδα χθες να έχει,
μην έχει την απέτηση να παίξει στη Λίβερπουλ, είναι η δοσηλεία. Βεβαίως. Και δεύτερον, συμφωνώ μαζί σου. Δεύτερον, δεν ξέρω αν επειδή θέλει να παίξει στη Λίβερπουλ έχει αυτή την αδιαφορία που δείξε χθες. Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως η απόδοσή του δεν είναι να παίζει στη Λίβερπουλ. Μήπως είναι και ότι παίζει στη Λίβερπουλ, παίζει μόνιμα ή. Όχι, είναι όχι, το όχι, όχι. Έπαιξε μια φορά μόνιμα, το βγάλανε καλύτερο παίκτη, προχθές το βάλανε στο τέλος του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, όπως τον είδα χθες, δεν είναι εδώ να παίζει στη Λίβερπουλ. Ή Μάρτον. Ή Μάρτον. Τι να πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Τα λέμε. Με υγεία και καλή πρόοδο στην κόρη σου. Το πόστο που δουλεύει και να έχει καλή τύχη η κοπέλα και η υγεία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σου. Έλα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, ο Κώστας από Βόλιο, χρόνια και ζαμάνια Γιώργο. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Έλα, ρε Κώστα. Λοιπόν, εντάξει, όσον αφορά το χθεσινό, για το χθεσινό ήθελα να σου πω, ήταν δηλαδή ένα μαρτύριο και μόνο που ήσουν στην τηλεόραση και έβλεπες. Ένα μαρτύριο, πραγματικά. Κάτω δεύτερο ημίχρονο. Όχι, και το πρώτο. Και αν ξέρει τον γκολ που μπήκε και μετά κάτι. Γιατί ξέρει, ο αγώνα δεν σκράτουσε στην τηλεόραση. Ήταν η μόνη φάση που άξιζε ναι. Και η κάθε του Μπακασέτα και τον πλασί ναι. Του Πιτσιρικά. Τον οποίο Πιτσιρικά τον βγάλαμε για να μπει ο Μάνδαλος. Αυτό έγινε γιατί άφησε την τηλεόραση. Εδώ μπήκε ένα φούντα. Ο ταξιάρχης λέει φούντα. Ναι. Και ο κόσμος έλεγε ποιο είναι αυτό. Εδώ έβαλε μέσα τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, τον Μπουλουκομούτρη, ο οποίο δεν έχει ομάδα. Δεν παίζει σε ομάδα. Ναι. Και αλλά... τώρα και το βάζει μέσα. Για να πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι που θέλει να πάει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, μόνο. Αυτό ήταν, Γιώργο μου, αυτό ήταν ντροπή. Κουράστηκαν τα μάτια μου. Ποιο ο Χαρναϊκό, δηλαδή, εγώ εντάξει. Εγώ, πώ να σου πω, είμαι νίκη Βόλου και έχω φάει τα γήπεδα να με τον Πουτάνη. Να σου πω εγώ, χωρί πλάκα. Ναι. Αυτό που λες εσύ, θα σου πω κάτι αντίστοιχο, που είναι ακόμα πιο τρομερό. Χθε πήγα το απόγευμα και είδα κύπελο Ρουφ Πανηγιάλιο. Πίστεψε με. Το ευχαριστήθηκα περισσότερο. Ναι, πιο καλά πέρασες, παιδί μου. Τι έχω, αυτό πάει, πράγμα. Έχω δει και γάμα εθνική και δέντε και στα χωριά έχω πάει. Είμαι φόλα νικιώτης. Τώρα μεγάλωσα λίγο και μου φύγε. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα ήταν προηγουμένο. Δηλαδή, τέτοιο χάρη δεν έχω ξαναδεί. Απορώ πώς καλά δεν τρέπονται και πίσω. Να προσθέσω κάτι για το χθεσινό που λέω. Στο Ρούφκι, ποιο παίζει τώρα. Ακόμα παίζει. Ποιο. Ο Μάτιο. Το θυμάσαι το Μάτιο. Πώ δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, δεν ξέρει τι έκανε. Παπάδε. Γάμου βαφτίσια Μάτιο. Ναι, και λέω ναι. Ρε, τι να. Και έβλεπα χθες από τους άλλους. Ρε Μαρτώ, τι να αυτό. Και μια ερώτηση άλλη τώρα. Η πρώτη τελευταία ερώτηση. Δεν μου λες, ο Τσιμίκας στο μαλλί του είχε μπούκλες και ξανθό πριν ένα χρόνο δύο ή τώρα το άλλαξε το στυλ. Εντάξει. Δεν το λέω ειρωνικά, αλλά να κοιτάξουμε και λίγο πέρα το παρουσιαστικό μας και τα μαλλιά μας, να κοιτάξουμε λίγο τι κάνουμε μες στο γήπεδο. Και ένα δεύτερο για να γελάσουμε κι εμείς και οι υπόλοιποι. Πότε θα αρχίσει η Super League 2 και με ποιους και σε πόσους ομίλους, Γιώργο μου. Εκεί είναι και θα βγει γεγούρευτο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έλα πολλά φιλιά, μην τρώω το χρόνο. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από πολλά χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ γερός, πολύ, ναι. Να σ' ακούμε, έλα. Για χαρά, για χαρά. Για. Έλα, φίλε. Είς. Καλώς ήρθατε, καλά. Σπύρος από Θεσσαλονίκη. Έλα, Σπύρο. Λοιπόν, καταρχάς εγώ εθνική δεν το παρακολουθώ γιατί με έχει ξενερώσει γενικά η εθνική όλα αυτά. Οι καλοί δεν παίζουν, οι κόντρες τα λοιπά. Απλά πήγαμε στο κουβά και λέγαμε δελτίο. Και αντί να του κάνουμε κασά, του περιμέναμε να βγει το μάτς. Άλλη φορά να βάζουμε μυαλό. Την Παρασκευή πήγα στον Ολυμπιακό με τον Άρη. Ναι. Σου είπα. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω μόνο κάτι. Φεύγοντας το βράδυ και διαβάζοντας τα σχόλια, νόμιζα ότι δεν πήγα στο πρώτο μάτς. Και από δημοσιογράφους ποιοι είναι αξιόλογοι και ποιοι δεν είναι αξιόλογοι, ποιοι παίξαν καλά. Δηλαδή θα ξεχάσουμε την μπάλα που ξέρουμε. Κάτω 50 λάκια. Θα σου το πω απλά. Καταρχάς, να μην ακούσω ότι υπήρχαν απώλειες. Αν εξαιρέσεις τον Πιτσιρικά στη θέση του αμυντικού χαφ που είναι από τη β' ομάδα, που αυτός ο Πιτσιρικά στην αρχή ήταν τραγικός, έχασε όλο το κέντρο και μετά μπήκε ο άλλος και λίγο το σημάδεψε. Ακόμα και με τον Κρίσο, είναι μια κανονική ενδεκάδα. Δηλαδή έχει τερματοφύλακα κανονικό. Η τετράδα ήταν ο καινούργια μεταγραφή, ο Λαλά, ο Μπα, ο Παπασταθόπουλος. Κανονική ομάδα δεν είναι αυτή. Uh-huh. Ο Ενβιλά κανονικά έπαιζε. Ο Ελαραμπή κανονικά. Κανονικά τα καινούργια στα αποκτήματα, ο Τικίνιο και ο Λόπες. Ο Λόπες κανονικά. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω που λένε πολλές οι αλλαγές και τα λοιπά. Δηλαδή μόνο ο Καμαρά θα μπορούσε να μπει. Εντάξει. Και ο Τσέχ, και ο τερματοφύλακας. Το ζήτημα είναι το τραγική κατάσταση της ποια είναι. Ότι εγώ δεν είδα ούτε Λόπες που περιμένω να στηθεί σαν παίκτη. Δεν είδα μόνο μια ενέργεια έτσι να πει να καταλάβω ότι πήρε την μπάλα. Ότι έκοψε, έκανε εκτός τόπου και χρόνου. Ότι κίνητα με στη φάση τροφοδοτήθηκε. Έτσι. Ο Λαλά, ο κλασικός Λαλά και τον βγάλαν στους διακριθέντες.
ο Ολυμπιακός φέτος είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως γίνει κούρεση, δεν έχει γίνει προετοιμασία. Δεν συνέρχεται αυτή η ομάδα εύκολα. Έλα να σου πω κάτι. Είπες ότι εξεπλάγεις από αυτό που λάβεις στις εφημερίδες. Εδώ πάνω να ακούς και στη Λαμία 3-2 και υπήρχε αθλητική εφημερίδα που έγραφε με κεφαλαία γάμματα πρωτοσέλιδα ομάδα από ατσάλι. Τι πάνε να βρεις τώρα, τι πάνε να μου πεις τώρα για Ελλάδα, τι να μου πεις τώρα για Ρεπόρτερ. Θα ξεχάσουμε αυτό και τέλος πάντων. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Τέλος πάντων, λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλές μεταγραφές και τι είναι από πάνω ράφι. Δεν το λέει κανένας ότι έχει κάνει καλές μεταγραφές. Απλά περιμένουν να δουν τι μεταγραφές είναι. Δεν καταλαβαίνω, μα αυτό το budget, ωραία, με αυτό το αφήγημα ότι ήρθε από τη Σεβίλια, ήρθε από εδώ, ήρθε από εκεί. Αυτό εννοώ ότι με το αφήγημα αυτό, γιατί όλοι οι μεταγραφές δίνονται στο χορτάρι. Και να σου πω και κάτι και για τον αριστερό μπακ. Λοιπόν, αυτό το πιτσιρικά τον Πολωνό. Ναι, ναι. Καταρχάς, είναι γυάλινος. Δηλαδή, τι λέω ότι είναι γυάλινος. Δεν είναι ρε παιδί μου τον μπακ το αριστερό που θα σε δαγκώσει, θα πέσει. Μπορεί να είναι ταχύς, να είναι κοντρολαρισμένος, αλλά δεν είναι για αριστερό μπακ. Ούτε θα σου κάνει. Αντιθέτως ο Άρης, εκεί πάλι θα να καταλήξω. Λοιπόν, με εντυπωσίασε πάλι. Είμαι μια δομημένη ομάδα με αρχή και τέλος. Δεν ξέρω, δεν είναι καλά. Από τις φάσεις που είδα, γιατί δεν είναι το μας φάση είδα, για ένα-δύο λεπτά που έδειξε, έπρεπε να βάλει κι άλλα κολοάρις. Γιώργο, μπαίνει αυτός η τούρμπα αλλαγή. Έτσι, εγώ κάθομαι ακριβώς στο κέντρος, στη μέση. Μπήκε στο 52-53. Έχει πάρει την μπάλα αυτός ο τόγλανος μπίπ. Άμα φέρει το άνθρωπο που ξέρει μπάλα, ρε γάμο το. Και πάει όλο και παίζει ένας εναντίον ή ένας εναντίον δύο. Να πάει να κάνει κατά μέτωπο την τρίπλα. Να πατήσει, ρε παιδί μου, περιοχή. Έχει κάνει 6-7 επελάσεις, τις 5 τις έχει περάσει. Εγώ δεν είδα εξτρέμ του Ολυμπιακού να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει. Άρα λοιπόν, κάποιο πρόβλημα. Ένας που υπήρχε έχει φύγει. Μόνο ποτέ στον άνθρωπο. Και ένας μου σφύριξε, ένα πουλάκι, επειδή ασχολούμαι πολύ με τον Ολυμπιακό, χαρόσκια. Τα λοιπά, ότι εκεί στο μεταγραφικό σχεδιασμό υπήρχαν κόντρες και αρχίζονται και φαίνονται και στις συμπεριφορές και στις διαθέσεις. Για ψάξτε το λίγο περισσότερο. Δεν νομίζω να υπήρχαν κόντρες στο σχεδιασμό. Εγώ άλλο πράγμα βλέπω. Ότι δεν υπάρχει το όραμα που υπήρχε πριν από 2-3 χρόνια. Ναι, το όραμα δεν υπάρχει, γιατί μάλλον δεν θες να κάνεις το βήμα παραπάνω. Και άρα λοιπόν από κάπου ξεκινάει το όραμα. Και το όραμα δεν έχει να κάνει με την κεφαλή μόνο, έτσι. Γιατί το πιο εύκολο είναι να χτυπάς τη διοίκηση, έτσι. Είναι ότι εκεί πέρα κάπου λίγο χαθήκαν στις συνεργασίες, κάπου λίγο χαθήκαν στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Δηλαδή, η Γεωργίου δεν είναι δυνατόν. 4 μήνες από τον Απρίλιο που τελείωσε το πρωτάθλημα, να μην μπορεί να βρει μπακ ενώ φωνάζει. Χίλιες φορές να γνωρίζει να βάλει αυτό το μικρό από τις Σέρες. Που είναι δυνατός, αλετάμπρος και βάζει και τα πόδια του και ξέρει και μπαλίτσα. Από το να κάνουμε πειραματισμό. Τον οποίο δεν ήθελε ο Πάοκ πολύ, ε. Τον Αλεξόβα αυτόνα. Ναι, τον ήθελε ο Πάοκ. Εγώ τον είδα πάντως, το παλικαράκι που μπήκε έτσι στο 4ο-30ο λεπτό, ότι και τις τρύπες από εκείνη την πλευρά τον έκλεισε τον Παραγουανό και έβαζε και τα πόδια του. Η άλλη είναι κοκό Γεωργίου, όπως λέει, κοκό Σανέλ. Για να δούμε. Πολύ, ρε. Για καλά. Έλα. Έλα, ρε φίλε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Δημήτρη, στο Football, πώς είσαι? Για λοιπόν, καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπε πριν ο φίλος. Δηλαδή, η εικόνα του Ολυμπιακού είναι όχι απλά απογοητευτική. Νομίζω ότι θα ανησυχήσει άμεσα και θα φανεί και μέσα από τα αποτελέσματα και με την Ευρώπη τώρα που έχει το σώμα. Ξέρεις ποια είναι πλάκα, πώς είπαμε, Δημήτρη? Ναι. Δημήτρη, ποια είναι πλάκα? Στην πρώτη εκπομπή που έκανα μετά την άδεια, στη νέα σεζόν, με ρωτάνε και μου λένε όπως κάθε Αύγουστο, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Και εγώ απάντησα, δεν ξέρω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Όμως ξέρω ποιος δεν θα το πάρει μάλλον. Και είπε ο Ολυμπιακός. Και έγινε της πουτάνας. Αρχίσανε και έλεγαν, μα τι μας λες, δε Γεωργίου. Και τώρα τι μου κάνει όλοι γυριστοί. Όλοι έχεις και δίκιο, λένε όλοι. Δεν είναι σαν πως έχει δίκιο Γεωργίου, ρε. Η εικόνα του Ολυμπιακού δεν είναι την απογοητευτική. Θορυβίζει κιόλας. Δηλαδή οι αδυναμίες του είναι χειρές. Πάντως, εγώ φίλε πήρε τηλέφωνο πιο πολύ για αυτό το διαρκές αγωνιστικό μαρτύριο. Με τον Παρθαδόπουλο στην Τερμπάκρε. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ρε που νομίζετε, δεν μπορούν να υφίστανται δικαιολογίες, ας πούμε, για
απουσίες διεθνών από τη στιγμή που σου είπε μόνο ο μεγάλος Καμαρά και ο πιτσιρικάς ο νέος, έτσι. Προφανώς μου ήταν οι μοναδικές απουσίες. Πάντως εγώ χθες, φίλε, κάτσε ένα δύο να δω την εθνική. Πραγματικά, ρε παιδί μου, είμαστε συμβιβασμένοι ότι θα δεις μια νεαρή εικόνα, ένα μέτριο δείγμα. Αλλά χωράει ο νους ότι δεν θα δεις μια φάση από 22 αθλητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο για 90 λεπτά. Αυτό, ρε παιδί μου, πάει πάρα πολύ. Υπάρχει να πάρει κάτι άλλο. Για να το ευμαθύνουμε λίγο στο μάτσι και να μην λέμε τα τετριμένα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε να παίξει στην εθνική ομάδα. Είναι πρωτοφανές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να παίξει στην εθνική ομάδα. Έναν έχει η ΑΕΚ τον Τζαβέλα και δύο ο Ολυμπιακός είχε χθες τον Μπουχαλάκη και τον Λαβούτσο. Όλοι οι υπόλοιποι στο 18 είναι Ελληνόπουλα της ξενιτιάς. Να μην έχει καμιά ομάδα ελληνική ένα δικό τη παίκτη μέσα στην εθνική ομάδα. Είναι τρομερό αυτό. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι θα δεις φέτος ότι θα παίζουν το πολύ 6 Έλληνες στους πρώτους Big Six που λέμε. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι δεν διαθέτουν καλούς Έλληνες παίκτες, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν. Αλλά και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες παίκτες είναι γεγονός. Αλλά τι γίνεται. Είναι γεγονός. Φταίνε οι διοκτήτες των ομάδων. Έτσι. Δεν φροντίζουν να αξιοποιήσουν κάποια ταλέντα που μπορούσαν να υπάρχουν. Τα θάβουν, τους τελειώνουν. Έλα εδώ εσύ κύριε Νάδη, θα πούμε από την Αφρική, από τη Νέα Γουινέα, από εδώ, από εκεί. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο. Εγώ ήθελα να σου πω για κάτι τελευταίο, για την εσφαλμένη στεστινή στην ύπαρξη του Τσιμίκα και Γιαννούλη. Δεν ξέρω αν το παρατήρησα, αλλά ο Γιαννούλης θες έπαιζε center back στην ουσία. Ερχόταν και κολούσε ανάμεσα στα δύο θηριώδη. Μα εκεί του είχε δώσει εντολή ο Ολλανδός. Έτσι, γιατί πέθανε 5-3-2. Οπότε, όταν εμείς λέμε, ας πούμε, για την ύπαρξη του Γιαννούλη. Μα ο Γιαννούλης είναι η θέση του αυτή. Από πού έρχεται. Ο Γιαννούλης είναι παίκτης γραμμής. Είναι στον Ασβέστη να παίξει. Ναι. Θα τέριαζε να παίξει στη θέση του Τσιμίκα χθες π.χ. Αλλά με τον Τσιμίκα να είναι μπροστά. Είτε σε 4-3-3, είτε σε 1-3-5-2. Βάλτε με χαφ τον Τσιμίκα, βάλτε με χαφ. Μπράβο, έτσι, για να βγαίνει από τα πλάγια. Για να δούμε και αυτή τη συνύπαρξη στην πράξη. Και όχι μόνο στο θεωρητικό επίπεδο που δεν δείχνει ότι έχει καθοδήγηση αυτό το δίδυμο. Απλά τους είδαμε χθες. Στο μεταξύ, ήταν και απογοήτευση να μου το ματοφύλακα. Εκεί στον κολ. Και θα είστε και ο Τζαβέλα και ο άλλο ο Μπουλουκομούτη, ο Κυριάκο. Μα εκεί στη σέντα που έγινε, ο Βλαχοδήμο πήρε μια απόχη και πήγε μια ωραία πεταλούδα. Τι να αυτό το πράγμα. Τον Νικοπολίδη κάποτε, ναι. Τι να αυτό το πράγμα. Επίσης, εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ το Δουβίκα, χθες τον καημένο το Δουβίκα, ένα ημίχρονο, που έτρεχε να κυνηγήσει όποιαν όφελη πάσα γέμισμα του κάνανε. Και το δεν μόνο που άξιζε ήταν η φάση του γκολ και η ωραία πάσα που έκανε ο Μπακασέτας, πολύ ωραία κάθετη, και η προσπάθεια του Πιτσιρικά και του Πλασέτου. Δεν υπήρχε άλλη αξιόλογη προσπάθεια. Ήταν μία ήταν και έγινε γκολ. Η μοναδική φορά και η σωστή πάσα. Γιατί ακριβώς, δεν υπήρχε άλλη ακριβώς, πάσα. Ακριβώς. Γιατί ο Μπακασέτας μας συνείδησε τρεις ψηλές, ας πούμε, τεχνικές γιώμες και απλά έκανε μετά το αυτονόητο, έτσι. Το αυτονόητο στον ανοιχτό χώρο. Που έχουμε φτάσει, δεν λες τίποτα. Μας πέρασε το Κόσοβο, δε. Το καταλαβαίνεις. Το Κόσοβο κέρδισε με στη Γεωργία και έχει 4 πόντους, εμείς έχουμε 3. Και το δυστάρεστο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελέμο να την εθνική ομάδα πάνξει. Το δυστάρεστο είναι ότι δεν έχει μια γενιά που να μπορεί να βρει από κούπη η κάθε εθνική Ελλάδος. Δηλαδή, δεν βγαίνουν νέα παιδιά και αυτά που ήρθαν τώρα σιγά σιγά περνάνε απαρατήρητα, χωρίς κάποια σύντομη επιτυχία. Και αυτό είναι το σενάριο του Κόσοβο. Και αυτοί που πήγαν έξω με συγχωρήσω έτσι. Ο Φούνταρκλι, ο Γιακουμάκης. Ποιο Γιακουμάκης, παιδιά, δεν ξέρω τι Γιακουμάκη. Πήγε στον Ολλανδία και βάλει τα γκολ. Και λοιπόν, δεν ξέρω τι Γιακουμάκη, δεν το έχουμε δει. Προφανώς. Ένας ταξιάρχης Φούντας. Ο οποίος Φούντας νομίζω έχει, πρέπει να έχει και 8 γκολ φέτος. Στην Αυστρία. Και τι έγινε, αυτό. Και τι έγινε. Αλλά είπαμε ότι για την έλλειψη των Ελληνίων ποδοσφαιριστών φταίνε βασικά και οι διοκτήτες των ομάδων. Φταίνε. Πάρα πολύ. Καθώς φταίνε και οι ακαδημίες που είναι της αρπαγής ουραίας Ελένης. Έγινε, ναι, τα λέμε, ναι. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Για πάμε, έλα φίλε. Γιώργο, καλησπέρα, Κολίνα. Καλώς τον. Τι γίνεται, λοιπόν, είδα χθες λίγο το παιχνίδι, ένα μισάωρο. Ναι. Το μισάωρο άλλαξα, έκανα ζάπι. Δεν ήσουν μόνος. Εντάξει τώρα, με προσβολή για να κάτσει να έρθει. Είπαμε, αυτό που είδαμε χθες. Γιατί κάνει το τηλέφωνο σου έτσι, είσαι στον αέρα, είσαι. Κάθε να μπω μέσα στο αμάξι. Εκτός, έλα. Είσαι εκτός εδώ. Σπίτι είμαι.
Λοιπόν, άκουσε με. Αυτό που είδαμε χθες, είπα και στην αρχή, δεν ήταν προσβολή της εθνικής ομάδας, ήταν προσβολή της μπάλας. Ναι. Και το γύρισα να δω 10 λεπτά που έβλεπα ένα έργο, κάτι έβλεπα. Και ένα που είχαν μείνει πίσω. Τρώμε τον γκολ. Καμία αντίδραση, τίποτα. Δηλαδή δεν μου έκανε αίσθηση ότι χάσαμε. Το μόνο το οποίο μου βγήκε λίγο φωναχτά και το είπα, είναι ότι πα και σηκωθεί και φύγει μαλάκα σε αυτού να μου. Συγγνώμη που το λέω έτσι δημοσίω μπροστά στον κόσμο, αλλά εγώ πιστεύω ότι όπως το είπα και εγώ, έτσι θα πρέπει να το είπαν και άλλοι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, σκέφτομαι και τον Θαναελάκη, ο οποίος είναι ένας και ένας σοβαρός δημοσιογράφος. Σκέψου να είσαι τώρα Θαναελάκη και να πρέπει να κάνεις μετάδοση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έβλεπε όπεν τον Αλέξη το Σπυρόπουλο. Α, συγγνώμη, ναι, ο Σπυρόπουλο. Ο Αλέξη Σπυρόπουλο, ο οποίος ήταν πολύ αντικειμενικός και πολύ καλός. Ναι. Τώρα τι να λες τώρα, να βλέπεις αυτό το μάτς και να πρέπει να κάνεις μετάδοση σε αυτόν τον αγώνα. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Ατομικά δεν θέλω να μιλήσω για τους παίχτες. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Τα πάνε και οι προηγούμενοι, θα τα πούνε και αμέσως επόμενοι. Αυτό το οποίο λείπει από την ομάδα, το είπες και εσύ, είναι ότι η εθνική Ελλάδας πάντα είχε να κάνει σαν σύνολο. Μόνο τα παίζουν όλοι σαν σύνολο, δείχνουμε τη διαφορά. Ατομικά, σαν παίχτες, δεν έχω κάτι να πω γι' αυτό. Πιστεύω ότι τώρα πρέπει να φύγει. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να φύγει. Δηλαδή, δίνουν σε αυτόν τον άνθρωπο 2 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Σοβαρά μιλάμε. Το πιο τραυματικό, ή μάλλον ένα από τα. Του δίνουν τόσα χρήματα αυτού του ανθρώπου για να είναι προπονητή τη εθνική ομάδα. Ένα από τα τραυματικά. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Η μίζα, μιλάμε, έχει πέσει μίζα τώρα. Για να μιλάμε και θέλω. Δεν εξηγούνται αυτά. Άκου. Ένα από τα πιο τραυματικά που έγιναν χθε πάλι ήταν ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν παίξει καμιά ομάδα, δεν είχε ομάδα. Και τον καλάει να παίξει στην εθνική. Και από ό,τι μαθαίνω εγώ, βολιδοσκοπεί να πάει στον Παναθηναϊκό με λίγα λεφτά. Δηλαδή, στο κασίνα το κεφάλι όλοι. Τι να πω, ρε Γιώργο. Να σου πω κάτι. Η λύση είναι μία. Μία είναι η λύση. Εγώ δεν είμαι και δήμος στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν πολλά πιο πολλά κατάρια. Κύριε μου, έχει περάσει από την εθνική Ελλάδα ένα Ρεχάγκελ. Καλό κακό. Έκανε το γύρο και έφυγε. Πέρασε και ο Σάντος. Γιατί δεν πάτε εκεί στην ΕΠΟ να πάτε να βρείτε το Ρεχάγκελ και το Σάντος, να του πείτε Ρεχάγκελ Σάντος, πες μας ένα-δύο προπονητές οι οποίοι πιστεύεις ότι κάνουν για αυτή την εθνική ομάδα. Με αυτούς τους παίκτες που έχουν. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό. Πας βρίσκεις ένα Ρεχάγκελ που έχει πει κάτι εδώ πέρα 10 χρόνια. Να σου πει: έχω μία λίστα από δύο ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί να σας κάνουν για την εθνική ομάδα. Βρίσκεις και τον Σάντος, ο οποίος έκατσε ακόμη περισσότερα χρόνια. Έκατσε 20 χρόνια στην Ελλάδα. Να του πεις: Σάντος, έχουμε εμείς αυτό το θέμα. Πες μας, σε παρακαλώ, ένα, δύο, τρεις προπονητές όπου εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να τα κάνουν. Βρείτε αυτή τη λίστα από τους 5 προπονητές, βάλτε τους κάτω, βρέστε με έναν άνθρωπο και βάλτε τον να μπει στην ομάδα. Πού τους βρίσκουν αυτούς συνέχεια. Ο Ιταλός. Ο προηγούμενος, ο Γερμανός, ο Ολλανδός. Εδώ τώρα, Γιώργο, πέφτουνε μίζες. Δεν είναι τώρα. Να τα λέμε αυτά έτσι. Δεν εξηγούνται αυτά τα πράγματα οι προπονητές να παίρνουν 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο αφηρός της Ολλανδίας. Ας το τραβήξεις εκεί, Βρυζό. Λοιπόν, έλα, μιλάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα. Γεωργάκη. Καλώς το. Μακάρι να πάει ο Ναδόπουλος. Ο πρωτοκέφαλος που λες εσύ πως τον λες. Ο Μπουλουκομούτρης. Αυτό, μακάρι να έρθει. Εδώ θα πάω στο αεροδρόμιο. Γι' αυτόν, όχι για τον. Ναι, κοίταξε, ότι θα είσαι να πούμε πνεύμα αντιλογίας, αυτό δεν εκπλήσει κανένα. Ναι. Κάνει διακοπές γιατί. Γιατί κάνω στην Κηφισά κάτω από το. Έχεις χυστεί, ε. Στην Κηφισά. Έλα. Κάνει διακοπές, Μπίλι. Προσπάθα να ξαναπάρεις. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, Καταλανός εδώ. Έλα. Λοιπόν, εμείς οι Καταλανοί λέμε και λίγα πράγματα, γιατί η ουσία είναι μία. Ότι το ποδόσφαιρο μας έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν χαθεί πολύ μεγάλα ταλέντα. Και όπως πολύ σωστά είπες και σύγκρινες την εθνική ομάδα που είχε σηκώσει το ευρωπαϊκό, ότι δεν ήταν. Κοίταξε, η τότε εθνική καλή ομάδα δεν είχε τους πολύ σπουδαίους παίχτες. Αλλά τι εδώ, ρε παιδί. Δηλαδή, θα συγκρίνει κανένα. Όμως είχε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρεις τι είχε όμως αυτή η εθνική που σηκώθηκε το ευρωπαϊκό. Πάνω απ' όλα είχε προπονητή. Πάμε παρακάτω. Είχε προπονητή, είχε μια ωραία χημεία, είχε πάθος
και έκανε 3-4 βασικά πράγματα. Τα απλά πράγματα, τα βασικά που θέλουμε να δούμε στο κοντάρι. Παιδί μου, θέλεις την άμυνα. Υπήρχε να πούμε ο Καψής. Υπήρχε ο Δέλλας. Υπήρχε ο Σιταρίδης. Ακόμα και ο Φίσας, ο οποίος μπροστά δεν βοηθούσε, αλλά δεν το είχε δίπλα. Στα χαφ, ο Μπασινάς, ο Καραγκούνης, ο Ζαγοράκης, ο Γιανακόπουλος, ο Τσάρτας. Καθίστε, ρε παιδιά. Γιατί, και ο Καραγκούνης, Καραγκούνης. Είπαμε, δεν είπα Καραγκούνη. Ναι, ναι. Δηλαδή, ποιος από τους σημερινούς συγκρίνεται με αυτούς. Το ποδόσφαιρο έχει πεθάνει το ελληνικό. Και όποιος προπονητής και να έρθει, δεν πρόκειται το πράγμα να στρώσει, γιατί όπως ξέρεις και πολύ καλά εσύ, έχουν χαθεί πολλά ταλέντα χρόνια τώρα. Είπα, θα το ξαναπώ, για όλα φταίνει οι διοκτήτες των ομάδων. Έτσι ακριβώς. Για όλα. Λοιπόν, όσοι είδαν όλο το παιχνίδι της Εθνικής, μπράβο γιατί αντέξανε. Εντάξει, εμένα τα μάτια μου πονέσαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό βλέπω και την Μπάρτσα. Λοιπόν, αυτή η Εθνική εχθές μου θύμισε τη Ρεάλ που της έριχνα και 5 και 6 και έκανα πλάκα, καταλαβες. Από καρδιωτική τελείως. Την πέταξε τη σπίνα, δεν αντέχεις. Τώρα, εγώ τους είχα κάνει αυτούς να φεύγουν από το 70 και να κουνάνε μαντίλια. Καταλαβες, ένα τέτοιο πράγμα, Γιώργο. Και σκέψου πόσο τους έχω μικρύνει που... Ναι, γιατί εσύ δεν έχεις μικρύνει, δεν κατάλαβα. Εγώ τώρα μικρινά, αλλά σε πόσο τους έχω μικρίνει που κάνανε με συγχωρείς, αυτή πήρα και τρία μαζεμένα. Εσύ από πότε έχεις να πάρεις με Champions League. Έχεις δίκιο. Αλλά πρόσεξε να δεις. Αν βγαίνουν και λένε οι οπαδοί ότι κρατάνε μια τριετία, ένας Ρονάλντο που βγήκε και λέει ότι κρατάει μια τριετία τελευταία που δεν τους έχω κερδίσει, φαντάσου πόσο τους έχω μικρίνει εγώ. Φαντάσου ότι αποθυμένα τους έχω δημιουργήσει, καταλαβες. Είναι πολλά. Είναι πολλά, Γιώργο. Ξεκινούσαμε να παίξουμε αγώνα ποδοσφαίρου και κατέληγε να είναι αγώνας πόλο. Έχετε πλάκα και οι δύο, και εσύ και ο Ροβάλτο έχετε πλάκα. Εσύ με την Καταλωνία, ο άλλος με τη Μαδρίτη. Έχετε πλάκα. Εγώ με την ιδέα και αυτός με την ομάδα του. Αυτά, Γιώργο. Καλή γεια συνέχεια. Χαρά, γεια. Έλα. Γεια σου, Γιώργη. Έλα, αγόρι μου. Την πρώτη φορά που σε πρωτογνώρισα, που σε είδα στο συγχωρεμένο του Άγγελου του Ράμφου το καφενείο, και για μένα θα πρέπει να το συνεχίσεις. Μου είχες πει από τότε για την Εθνική. Δηλαδή, σε πινελικιάζαν οι άλλοι, όπως είπες πριν, η Εθνική δεν είχε και τίποτα μεγάλους παίκτες. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Νικολαίδη, που ήξερε πάλι. Και ο οποίος δεν έπαιξε. Έτσι, μπράβο. Ακόμα και τον Καραγκούνη που είχε τριπλίτσα σουτ. Και πολύ καλός αμυντικός, όχι ο Δέλλας, ο Καψής μ' άρεσε εμένα. Δηλαδή, για θυμίσου, ρε Γιώργη, το 16, τον τερματζή της Εθνικής. Μπορεί να μου το δει, γιατί ξεχάσει να γελάσουμε λίγο. Ο τερματοφύλακας το 16 στη Βραζιλία. Ή έχω πέσει έξω, όχι στη Βραζιλία. Το 14 δεν είναι Βραζιλία. Το 14, μπράβο, Γιώργη. Που τον έβγαλε και έβαλε το Γλύκο. Πώς τον λέγανε που έπαιζε στην Νάπολη. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ο Βλαχοδήμος μου θύμισε αυτόν. Ή κράτα και την μπάλα 40 δευτερόλεπτα που μας έσπασε. Δηλαδή στην Μπενφίκα αυτά κάνει. Μπενφίκα σκίζεται. Εδώ αμόλα για αυτός και ο Μαυροπάνος αετώνα. Για μένα δεν φταίνει οι δύο οι κοντοί. Φταίει ο Μαυροπάνος και στα τρία γκολ έφταιγε ο Μαυροπάνος. Έτσι, και στα δύο με την Ελβετία. Φταίει και στο γκολ έφταιγε ο Τζαβέλας. Μην ψάχνει να πει. Και ο Τζαβέλας φταίει. Την πήγα λάθο στην παλιά του Καπάκου. Τι να πω, εγώ τον είχα για. Δηλαδή στην Πενθήκα μετά κάνει αυτά, έτσι. Για μένα, Γιώργο, ο μόνο που ξέρει μπάλα είναι ο Οδουβίκα. Πολύ καλό παίχτη. Πρώτο μάτς λέει στην Ουτρέχτη, το λέγει υψηλή στο Open. Έβαλε γκολ. Πρώτο μάτς στην Εθνική επίσημο, έβαλε γκολ. Εγώ τον είδα πέρυσι με τον Βόλο, τον είδα και στη Ριζούπολη και τον μελέτησα. Το μελέτησα στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα που έπαιξε. Και μην μου πεις όμως ήταν ο Κολοβός, συγγνώμη και όλα στον Δεκόπτο, ή ο Παυλίδης θα το βάζανε αυτόν τον κόλ. Εντάξει, θα μου πεις εύκολο. Ήταν εύκολο. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Έτσι, σχετικά. Ήταν ψύχρεμο βασικά. Ψύχρεμο, βέβαια. Και για το Τσιμίκα έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που είπες. Το ίδιο σκεπτικό έχω κι εγώ. Αλλά ρε Γιώργη, το δεύτερο σκέλος που είπες δεν νομίζω να είναι έτσι. Γιατί δεν είναι δίκιο. Ο Τσιμίκα δεν έχει παίξει ποτέ. Επειδή θέλω να τα βάζω όλα στο τραπέζι. Καλά έκανε. Λέω ότι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Μήπως καίγεται από τη μία τη Λίβερπουλ και εδώ δεν τα πολυδίνει κανένα. Συμφωνώ, αλλά τόσα χρόνια να μην παίξει. Αλλά τίποτε. Σύμφωνα με την απόδοση που είχε χθες. Δεν έχει απέτηση να παίξει τη Λίβερπουλ. Δηλαδή ακόμα και για Νούλη ρε Γιώργη. Κάτι έπαιξε. Α πούμε ο Αδρούτσος έπαιξε το παιδί. Είχε όλη τη διεξιά πτέρυγα μόνο. Τα λέμε, Γιώργη. Για χαρά, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Γιώργο, μ' ακούς. Τώρα ναι. Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα. Γιώργος λέω. Μονέστηκα. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Έλα. Είχαμε και πάλι που ήμουν στον Ερμητό, αλλά θέλω να πω ακόμα κοιμισμένος είμαι αυτός μετά από αυτό που είδα. Τελικά ένας Δουβίκας που το έλεγες για τον Δουβίκα, εσύ, τελικά ένας Δουβίκας δεν ήταν ανοιχτικός.
15 λεπτά από το 75 η Εθνική έτεχνε ότι θέλει να κρατήσει το σκορ. Κάποια στιγμή θα το φάσει, δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ απορώ. Ναι. Πώς δεν πήρε μια ελληνική ομάδα του Δουβίκα και ειδικά ο Ολυμπιακός. Θα πει ο Μαρινάκης με τον Μπέο στα μαχαίρια. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αν δεν είναι τα λεφτά στον Μπέο, ο Μπέο θα τον πουλάει για πλάκα. Και πήρε, και πήρε τον Πινάκα. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Δουβίκας πιστεύω είναι μια κλάση ανώτερο. Νομίζω αυτό είναι στην Ουτρέχτη τώρα. Πρέπει να είναι στην Ουτρέχτη. Πήγε στην Ουτρέχτη. Να ξέρει να κάνει παπάδε. Δεύτερο Γιακουμάκη θα βγει, γιατί εκεί πέρα παίζουν. Εκεί πέρα σε μακρύνουν αυτά τα 3 μέτρα. Άμα βγει δεύτερο Γιακουμάκη, κλάψτονε. Τέλο λοιπόν, πολύ κακή έξοδο του Βλαχοδήμου εκεί πέρα. Εκτό αν μετακινούσε το τέρμα άλλο και το έβαζε τον κόλλο από το σπλάκι χθε που δεν νομίζω. Πολύ κακή κίνηση από τον Βλαχοδήμου. Να σου πω, αυτό ο Μουρί και ο Μουρίτσι, πώ λέγεται, παίζει στη Λατσιό. Λάτσιο Σέντερφορ, ο φίλο ψηλό. Α, μάλιστα. Είναι πολύ καλό και αυτό. Εκεί στην κεφαλιά του καμπάγου όλου, και ειδικά τον Τζαβέλα. Ναι, το Τζαβέλα, ναι. Ρε παιδί μου, στο τελευταίο λεπτό. Μα είναι δυνατόν δηλαδή. Κοίτα, πιστεύω ότι όπω είναι ο Φανσίπ, κοίτα, υλικό έχουμε. Το θέμα είναι ότι η ομάδα πρέπει να δέσει το γλυκό αυτό που λέμε. Και πώς δένει με έναν προπονητή. Δεν έχουμε κακούς παίχτες. Βέβαια, είχαμε και απόλυτη. Είχαμε Φέλκα έξω, τον Πέστο του Ολυμπιακού. Πώς σε λένε, Φορτζούνι. Πέστο του Ολυμπιακού, παραστικά το παιδί. Το Φορτζούνι. Ναι. Τεράστια απώλεια. Πάντω, τον είχαμε παρόλο που μπορεί. Εντάξει, έπαιξε ο Μάνταλο. Έπαιξε ο Μάνταλο. Εντάξει, κοίτα. Ο Μάνταλο υπερτερεί, πιστεύω, στην κάθετη και στην ασίστ. Ο Φορτζούνι είναι καλύτερο στο σουτ. Δηλαδή μπορεί να μπει και να σου αλλάξει το παιχνίδι εντελώς. Να πω αυτό και να δίνω ότι για μένα ο Φαντσίπ από εκεί που ήρθε πρέπει να φύγει όπως είναι τώρα. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τον Τσούμπερ. Είδε σε αυτό καθόλου Ελβετία ή μόνο Ελλάδα είδε. Είδα Ελβετία, φάσεις είδα το 0-0. Και είδα ότι η Ιταλία έχασε 30.000 γκολ. Όχι 30.000. Πολλά γκολ έχασε η Ιταλία. Πάρα πολλά γκολ. Επειδή σχεδόν live stream, λέω είμαι ο Ζωζίνιο, δεν χτυπάει δυνατά πέναλ. Απλώς ξέρεις, κάνει προσποίηση σαν τον Μπρούνο το Φερνάντε σε ένα πράγμα. Κάτσε τώρα μου το θύμισες. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Κάτσε μην ξεχάσω αυτό που είπες τώρα. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα έγινε αυτή η βράβευση του καλύτερου παίκτη της Ευρώπης για τη χρονιά που πέρασε. Και έβγαλαν πρώτο αυτό το Ζορζίνιο, το βραζιλιανό Ιταλό, της Τσέλσι που έπαιξε στο Euro. Ρε παιδιά, είναι ντροπή. Πραγματικά είναι ντροπή. Ποιοι δημοσιογράφοι ψήφισαν για να βγει ο Ζορζίνιο ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης? Ποιοι? Να μην άρχισε εδώ αραβιάζω ονόματα Ελλήνων, αυτοί ψήφισαν. Είμα τώρα. Ο Ζορζίνιο ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Που φτάσαμε! Και φυσικά δεν φταίει ο Ζωζίνιο. Αυτοί που ψήφισαν φταίνε. Έλα! Έλα! Γιώργο! Ναι! Θα τα βάλει η Ιταλία στο Κατάρ και θα το πάρει. Μην αγχώνεσαι. Δεν τα βάλε με την Ελβετία. Πολλά έχασε. Ο Ζωζίνιο δεν έχει πέναλτι. Ναι. Έλα, ένα μαλακό, μια μαλακούρα εκεί, μπαμ στα χέρια του. Πρώτο, ψηφίζουμε μωρέ! Χριστό είναι το κλαμπ μεταξύ τους τώρα, όλο τι θέλει. Κατάλαβες. Για να βάλουν τον κόσμο να ψηφίσει. Κατάλαβες. Οι δημοσιογράφοι λέει από τον κάθε. Ο Ζωζίνιο είναι ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης. Τρελαθούμε. Δεν βάζαμε καλύτερα. Ποιο να πω, ρε. Μην τρελαθούμε τώρα. Οποιονδήποτε. Ξέρω εγώ ποιο να πει τώρα. Έλατε. Τον Ντοναρούμα. Όχι αυτό. Καλύτερα να βάζει άσχημο όνομα πάλι και παραξηγηθώ. Λέγε. Γιατί θα έκανα πλάκα γι' αυτό. Έλα ρε πες το όνομα. Όχι, λέγε. Λοιπόν Γιώργο, σε ντρεμπάκ εγώ ψηλό γερό παιδί, 30 χρονών, πόσο είναι ρε ο Παπαδόπουλος? Εκεί είναι. Μπράβο. Δεν έχω εγώ στον Παναθηναϊκό. Έχω τα κοντορόδι. Μην ξεχνάς ότι γύρισε ο Σίγκεφελτ και γυρνάει και ο Κουρμπέλης ο οποίος μπορεί να παίξει ντρεμπάκ. Αχ τα Γιώργο, γυρνάει ο Κουρμπέλης από τότε που εδώ και πόσα χρόνια γυρνάει ο Κουρμπέλης. Πότε θα ξεκινήσει να παίζει γερά δυνατά. Και θα παίξει τι σε τρεπάκ.
Ρε Γιώργο. Πάρε τον Κυριάκο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Τον Κυριάκο θα να πάω να πάρουν τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο. Άντε πάρε και τον άλλο Κυριάκο. Που είχε κάποτε. Το Σωτήρα. Έτσι ταλάνι, εδώ παίζει ο Μάτσιος ακόμα. Δεν θα παίζει ταλάνι, ρε. Εσύ, Μπίλι. Δηλαδή, άμα δει τον Μάτσιο, θα πει. Τώρα με τον Αιγαίο, πώ είναι τώρα. 4-0 γέψει το ρούφ. Σόπα. Ναι, αλλά άμα δει τον Μάτσιο, θα πει τώρα η κατηγορία είναι η γάμα εθνική, δεν είναι τώρα. Αλλά δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Άμα δει την κίνησή του, τι πάσει του, τα σουτ που κάνει. Τι να πω, ρε. Τι είναι 36 ονόδε. Δεν είχε μυαλό, θα έπεσε στον Παναγιώτο. Άμυαλο. Γιώργο, κάτι θέλω να πω στον Νίκο το Χατζηνικολάου. Λοιπόν, Νίκο Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή το Γεωργίου τον ακούνε κάποιες χιλιάδες κόσμος. Και τον προηγούμενο, τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη, πάλι κάποιες χιλιάδες κόσμος. Και τους μειώνεις τώρα την εκπομπή σε μια μισή ώρα και Γεωργίου και Κολοκοτρώνη για να παίξει, λέει, η παγάνα με το γέντρο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι τεράστια προσβολία του μου κάνεις. Ποια λογική, κύριε Γιώργο, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Μα δεν μιλάς για άλλους. Μα δεν τους άκουσα για πρώτη φορά εγώ τα ονόματα. Μειώνει τώρα τη δικιά σου εκπομπή, έτσι, και του Κολοκοτρώνη για να παίξουν κάποιοι άλλοι. Να σου πω έτσι. Δεν γίνεται, ρε Χατζηνικολάου. Δεν γίνεται. Θε να βουλιάξει, δηλαδή η ακροαματικότητά σου να πέσει. Κάντε ωραία. Κάνε αυτή τη μαγιά εδώ. Την έκανες, ε. Θα βουλιάξει. Νίκο Χατζηνικολάου το λέει ο Μπιλ Μπαϊτάκς. Τα λέμε, κύριε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Καλώς τον. Με ακούς, Γιώργο. Ναι. Ξεχάσε το για τον Κατάρ, Γιώργο. Είτε να το βλέπουνε στον ύπνο τους. Γιώργο, αυτοί οι παίκτες δεν έχουν πάθος. Πρώτο δεν ξέρουν τι παίζει ο καθένας μέσα εκεί, Γιώργο. Ένας να είναι εκεί μέσα, να πούμε, να φτιάχνει το παιχνίδι, να είναι ταΐδες μπροστά, ένας ψηλός πήρε από 5 άτομα μια κεφαλιά και τους έκανε τον κόλλα μου. Ένα ψηλό παιδί, να πούμε. Αλλά δυνατό, αν είχε 5 λεπτά ακόμη θα χάναμε, Γιώργο, στο λέω εγώ. Μα όπως είχαμε κλείσει με στην περιοχή. Με αυτή την κατηφόρα που είχαν αυτοί, Γιώργο, θα βάζανε κι άλλο γκολ. Γερά παιδιά. Πάμε και το άλλο, Γιώργο. Αυτός ο Πετράκης θα κάνει καλή ομάδα. Θα παίξει σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως ήταν και στον Πας Γιάννενα. Να δούμε. Θα το θυμηθείς αυτό, Γιώργο. Μέχρι εξάρα θα πάει, στο λέω εγώ. Κόψε κάτι. Εκεί το βλέπω κι εγώ, αλλά δεν μπορούν να βρουν ένα αριστερό πάκρι, Γιώργο, ολόκληρος Ολυμπιακός. Αν ήταν ο Βαβακούλας τώρα, πόσα εκατομμύρια θα στήκει ο Βαβακούλας. Ο Βαβακούλας τώρα αν ήταν αριστερό πάκρι θα σάρουν όλη τη Βραζιλία, ρε Γιώργο. Τώρα μου θυμίσεις κάτι να πω. Έγινε πρόσφατα μία μέτρηση και βγάλαμε ότι η σημερινή πρόσφαση του Ολυμπιακού σαν budget κοστίζουν γύρω στα 100-120 εκατομμύρια. Ρε Γιώργο. Άκουσε με. Ναι. Εάν το έκαναν αυτό με Ριβάλντο, με Τζιοβάνι, με Τζότζεβιτς, με Κοβάσεβιτς, με Γιαννακόπουλο, με Μέλμπερκ και όλους τους άλλους που παίζανε τότε, θα κόστησαν αυτοί 500 εκατομμύρια. Άμα αυτοί κόστησαν τώρα 120. Άλλο, εντάξει, ξέρω ότι θες να πεις, Γιώργο μου, αλλά ολόκληρο τώρα μέσα εκεί το team δεν μπορεί, ο Καρεπέ μέσα εκεί, οι άλλοι που κοιτάνε, ο Ματέζο, ποιος είναι ο άλλος, δεν μπορούν να βρουν ένα αριστερό μπακ να πούμε. Είναι αυτό το πράγμα. Βρήκαν τον Πολόνο, πήραν τον Πολόνο να το δούμε. Άλλοι λένε δεν αρέσει, άλλοι λένε εκείνο, άλλοι το έλεγαν. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μα τι γίνεται να μου, τόσα πολλά εκατομμύρια τα πετάνε αυτοί έτσι και τους δίνουν έτσι παίχτες από εδώ και από εκεί να μου. Αυτός ο Βαστίν Γιώργο προπονητής βλέπω ο Τετάρτη θα τα μαζεύει για αεροδρόμιο. Τον βλέπω θα τα μαζεύει από Τετάρτη και θα πάει για Ολλανδία και χειμωνιάτικα και όλα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό έχω να πω, Γιώργο μου. Γεια χαρά, φίλε. Τετάρτη στο αεροδρόμιο θα φύγει αυτός. Γεια χαρά, γεια. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς τον απογόλεμο. Πλήρη απογοήτευση. Ρε Γιώργο, κάποτε δεν πανηγύρισαν οι λαμπάνσοι. Να πει το να κάνει δουλειά τον άνθρωπο. Να πει να ράνει. Ακούσε, απογόλεμο, ναι. Με βάση
έχουμε μόνο μία καλή εμφάνιση. Με τη Βοσνία, το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Εκεί έπαιξε καλή μπάλα η εθνική. Το μοναδικό μάτς από όλα όσα έχει παίξει με τον Ολλανδό προπονητή. Αυτό δεν ήταν ένα κοινοδικούμενο ότι τα πρέπει από μάνα του. Πώς το πέρανε εδώ. Έτσι το διώξανε για βοήθεια που ήταν. Ότι είχε κολέγγες με του μάνα του. Δεν είναι τυχαία ρε Γιουργάου τα πράγματα. Όπως πήγε το παλικάρι, δεν γίνεται να παίρνει το 2 εκατομμύρια τον χρόνο. Που το ζάρι για 3 χρόνια αν είναι δυνατόν. Γιατί δεν πάρει έναν Έλληνα προπονητή, ένα Πετράκι, ας πούμε, μας βγάλει που. Πήρατε εσείς να πάει να μάθει. Γιατί υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Δεν υπάρχει για αυτόν τον Σαγιάρενα, πώς το λένε. Ο Γιαννίκης. Γιατί να μην τον πάει Εθνική Ελλάδος. Δεν κάνουν να πήγε πιο λίγα να καταδείξει. Εδώ πήγε Σαγιάρενα. Δεν θα πήγαινε στην Εθνική Ελλάδος. Και παίρνοντα τη χάρπα του. Τέλος πάντων, όσο για τον Μπίλι που είπε, σου κόψανε μισή ώρα. Δεν ξέρω εγώ τη μισή ώρα τι την κέρδισε. Γιατί μισή ώρα είχαμε κάθε μέρα να μην είμαι οξιολόγο. Το ίδιο πράγμα δεν είναι πάντα. Όχι κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα. Είχαμε, παλιά είχαμε Τρίτη και Πέμπτη. Μετά έγινε κάθε Πέμπτη. Ναι. Μόνο μια φορά την εβδομάδα. Πάντως υπάρχουν πολλοί Γιώργο μέσα από αυτούς με εγώ που γουστάρουμε να έχουμε και γιάμαλοι και παγάνοι. Ο Μπιλ λέει τα δικά του. Μου θύμισε να είμαι μερικά και τρεχείς που δεν αναλυτικά νοσηκώνουμε το δωράκι. Πήγαμε το καρμάνι. Και αυτοί στο ρεπορτάζ που κάνουν είναι πολύ καλοί. Οι γιάμαλοι, μην ξεχνάς. Φανταστική, εγώ με να μ' αρέσουν. Και αυτοί μου θυμίζουν σαν τους ιδρυμάτους το δωράκι. Τώρα που για τη ζωή λέγανε. Οι καραμαλί τα τάξη, ο άλλος ήταν λέει στη νεολαία του έταξε, άλλος πήγε με το Μητσοτάκι, ρε κάτσε καλά ρε. Για μένα ο Μίκης Γιώργο ήταν ένα αρχαίο άνθος, αρχαίο πολιτισμού. Αυτά τα όλα που λένε παραμύθια, να, μα, κοίταξε, να είναι εγώ, καλά εγώ, προσωπικά, εγώ προσωπικά τον Μίκη δεν τον κρίνω σαν πολιτικό, έτσι. Τον κρίνω σαν πολιτισμικό. Ακριβώς, λένε ότι ήταν λέει και... Είχε κι άλλο παιδί, ότι ήταν, πώς το λένε, σε σωμανίς, εγώ τι λένε, του άρεσε η δονή και καλά έκανε. Ξέρετε το ρε σαν, ο άνθρωπος έκανε... Βρε, εδώ το κρίνουμε σαν μουσικό, σαν μια μουσική ιδιοφία. Φανταστικός, μόλις άκουσα προχθές, άκουσα τους Μπίτλες το πέθανε. Ναι. Και με πήραν τα ζουμιά και έτσι και άγγιζα, ρε πόσο καγιατρική και μικρό ψυχή είμαστε. Ρε δεν πρέπει να τον αγγίζετε. Ένα άνθρωπος αρχαίο πολιτισμό είναι ρε. Κάθε καλά ρε, σπασμένοι. Καλά έλεγε ως απόπλους όλο Έλληνες, άντου τα λένε. Γεια. Έλα φίλε. Ναι. Έλα Γιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα, δικιά σε άργησε. Έλα. Τι κάνουμε. Καλά. Εδώ. Κοίταξε. Αυτό που είδαμε χθες, Γιώργη, ήταν έκτρωμα. Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε στο Ολυμπιακό θα βάλει 6 γκολ. Έκτρωμα ήταν. Εγώ νόμιζα, λέω, ότι θα έλεγε στο Ολυμπιακό θα βάλει 6 γκολ. Καλά, θα τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν. Τώρα λέμε, τώρα παίζει η Εθνική Άκουλα. Είναι έκτρωμα αυτό που είδαμε. Κατά τη γνώμη μου φταίει ο αυτός, φταίει ο προπονητής αυτός. Πού τον βρήκαμε ρε Γιώργη, με το κερί τον ψάχναμε, με το λιχνάρι τον βρήκαμε. Μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτός είχε κανένα βιογραφικό, είχε τίποτα. Είχε τίποτα αυτός κανένα βιογραφικό. Είχε δουλέψει πουθενά αλλού, ξανά. Πού τον βρήκαμε αυτόν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι... Πρέπει να φύγει αυτός όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί εγώ ξέρεις τι οσμίζομαι Γιώργη. Εγώ οσμίζομαι με τη Σουηδία, όχι απλώς δεν πρόκειται να κερδίσουμε, αλλά μήπως φάμε και καμιά ξεγυρισμένη τριάρα ή τεσσάρα. Ακουμίτσο. Για πες. Δεν είναι μόνο ότι φταίει ο προπονητής, και φυσικά και ο Ολλανδός έχει τεράστια ευθύνη. Αυτό φταίει, μωρέ, κάνει πειράματα. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρό μας. Όταν οι σύλλογοί μας βουλιάζουν στην Ευρώπη και ούτε καν προκρίνονται, πάρε τον Άρη, πάρε την ΑΕΚ, πάρε τον ΠΑΟΚ, πάρε τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πιο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό έχει αντίθετο και στην εθνική. Σε αυτό συμφωνώ. Και μάλιστα σε αυτό που λες προσθέτω ότι όχι απλώς δεν πρόκειται να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά θα έχει βαρέλει χωρίς πάτο. Και να πω και κάτι άλλο που είπες, που έχεις πει πριν όταν ήρθες από την άδεια Γιώργη, ναι.
Συμφωνώ με αυτό που είπες. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να ξαναδεί πρωτάθλημα. Το αντίθετο. Εγώ δεν είπα ότι θα ξαναδεί πρωτάθλημα. Είπα ότι αυτό πρωτάθλημα φέτος δεν θα το πάρει. Ακριβώς. Αυτό μου δείχνει μέχρι τώρα. Βεβαίως. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Και λέω λοιπόν ότι το πρωτάθλημα αυτό θα το πάρει η ΑΕΚ με 22 βαθμούς διαφορά. Άνετα, με σβηστές μηχανές. Μόνο 22, Βεβαίως. Είναι τώρα που μπαίνει, του χρόνου που είναι και η χρονιά που μπαίνει και στο γήπεδο. Θα πάει με 32 βαθμούς. Όχι και 32, αλλά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Τα λέμε. Γεια.